Έχει και τον πρόεδρο του χωριού σου. Τι άλλο να κάνουμε εδώ. Έχει και τον πρόεδρο του χωριού σου. Να καθαριστεί το ποτάμι δεξιά αριστερά. Τι δηλαδή, εδώ δεν είναι καθαριστεί. Δεν καταλαβαίνετε. Όταν θα βρέξει και θα ανέβει στάθμη του νερού απάνω, ναι, και φέρει όλα τα φερτά αντικείμενα πάνω από τα βουνά και από όπου περνάει το νερό, ναι, εδώ θα γίνει χαμός. Εδώ το νερό θα βγει, επειδή σε έχουμε πληγεί. Δεν θα καθαρίσουμε καθαρό, δεν είναι εδώ. Όχι, ευτού έγινε με μεγάλα τσακώματα που ήρθε ο πρόεδρος προχθές. Ναι. Δεν μπορεί το τρακτέρι να ρωτάει το τι να κάνω. Και του λέει κάμε ό,τι καλύτερα μπορείς. Δεν μπορώ και εγώ να σου πω κάτι. Μα καθαρό δεν είναι, εγώ καθαρό το κλίμα. Τι άλλο σε αυτό το πράγμα. Κυρία, μισό λεπτό. Είναι καθαρό όμως, είναι καθαρό. Να ανέβω εγώ. Ναι, ανέβα. Αυτά έγινε με μετά. Γιατί να ανέβετε απάνω. Δεν έχει τίποτα, δεν είναι καθαρό. Γιατί να ανέβετε. Εδώ βιάζει τη λογική τώρα. Λόγω να ανέβετε απάνω. Εδώ είναι καθαρισμένο. Περίμενε, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Το ποτάμι, τέτοια καθαρότητα, εδώ εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Ναι. Μπορείς να μπεις με γιοταχή. Έχουμε μπει μέσα με τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα, τα βλέπετε. Ναι. Δεν ξέρω αυτό. Και έχει καταδεθεί και δεξιά και αριστερά. Ναι. Τώρα, ναι. Εάν βρέξει και φέρει φερτά, ναι, θα παρέμβουμε εκεί τώρα στα φερτά να τα πάρουμε. Εδώ το ποτάμι. Κατερίνα, εδώ δεν έρχεται κανένα. Εάν φέρει φερτά αντικείμενα στη γέφυρα του Ξυφίτα, περίμενε, να πάει ο φορτωτής και να τα πάρει. Εμείς εδώ είμαστε ξεχασμένοι τελείως. Περίμενε. Εδώ τι πρέπει έχει γίνει και με το καλύτερο τρόπο. Ο πρόεδρος έχει εδώ, ναι, το έχει επισταντήσει. Εδώ, ναι, είναι το ποτάμι πεντακάθαρο. Ναι. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει άμα χρειαστεί. Ό,τι χρειαστεί το κάνουμε. Καλημέρα, τι κάνετε. Τέτοια, εγώ που είμαι καθηγητή, τέτοια καθαριότητα στο ποτάμι δεν έχω ξαναδεί. Εσύ, περίμενε. Πρόεδρε, κλείσε τα λεφτά. Εσύ, τόσα χρόνια που είσαι εδώ, τέτοια καθαριότητα έχει δει να βγουν τα αυτοκίνητα μέσα. Μα δεν μιλάμε, Κατερίνα. Περίμενε, όχι. Απάντησε μου σε αυτό που σε ρωτάω. Τέτοια καθαριότητα να μπαίνουν τα αυτοκίνητα, τα υπηρεσιακά. Δεν πήγανε μέσα τώρα μετά από μεγάλη παράταση. Μα δεν σου είπα ότι δεν βοήθησε. Μετά από μεγάλη παράταση δική μου πήγανε, Κατερίνα. Άκουσε με, θέλω να μου πει το εξή. Βλέπει να μην είναι καθαρό. Άστο τι θα γίνει άμα φέρει φερτά. Θα το δούμε τώρα. Το ποτάμι η βάση του είναι καθαρή. Ωραία. Τα πλάγια όμως το ποτάμι δεν και είναι τα πλάγια καθαρισμένα είναι. Δεν πρόκειται. Ακούσε με. Αφέρει φερτά. Εκεί τα πλάγια θα τα μαζέψουν τα χώματα. Δεν θα τα αφήσουν να μπουν μέσα στο ποτάμι να το ξαναβουλώσει. Έχουν το ρόλο τους. Λοιπόν, το ποτάμι αυτή τη στιγμή είναι πεντακάθαρο. Δεν είναι καθαρό. Το καθαρό πρέπει να είναι εδώ για να περάσει το νερό. Ακόμα και εκείνα τα δέντρα που είναι εκεί στην άκρη, τα φερτά μπορεί να τα κρατήσουν και να μην μπουν μέσα. Όχι, δεν θα τα κρατήσουν. Ωραία. Αλλά μα τι να σκαλώσει εκεί, δεν θα φύγει. Ακριβώς, δεν θα σκαλώσει. Το μεγάλο μας στοίχημα ήταν να κάνουμε και με τη βοήθεια του Πρόεδρου, κάνουμε λαμπίκο το ποτάμι. Είναι λαμπίκο. Περνάει το αυτοκίνητο. Και κίνδυνος, συγγνώμη Κατερίνα, ναι, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, σε πολύ βροχή αυτό κρατάει και το πρανές. Ακριβώς, αυτό λέω. Πρανές. Αυτό θα λειτουργήσει θετικά, όχι αρνητικά. Το 8. Άκουσε με λοιπόν. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να το καθαρίσουμε και να είναι καθαρό όπως θέλω, ναι, να το δεις τώρα ότι είναι. Ναι. Λοιπόν, και γι' αυτό δεν μπήκαμε τυχαία με τα αυτοκίνητα για να δει ο κόσμος ότι έχουμε καθαρίσει. Ναι. Από εκεί και πέρα, εάν συμβεί το οτιδήποτε, την ίδια ώρα η υπηρεσία θα είναι εδώ και θα ανοίξει ό,τι χρειαστεί. Από φερτό. Είμαστε κοντά. Ξέρω, μα εδώ αυτά που είναι στα πλάγια τα χόρτα θα κάνουν δουλειά. Την άλλη φορά τα χόρτα δεν θα δουλειά. Θα σκάψουν τα πλάγια να πέσουν. Ναι. Πού στη γέφυρα του. Συμφωνώ. Τώρα πού πρέπει να. Έχουμε καθαρίσει όλο το ποτάμι. Περπατάμε τώρα με το αυτοκίνητο μέσα από το ποτάμι. Θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Έχει 4 χρόνια να καθαριστεί το ποτάμι και έχει καθαριστεί κανονικά και τελείωσε μέχρι τη γέφυρα του Ξυφίτα. Η εικόνα νομίζω ότι μιλάει από μόνη της. Θα είμαστε βέβαια παρόντες αν χρειαστεί κάτι, αλλά η καθαριότητα που έχει γίνει φέτος είναι πάρα πολύ, την οποία τη βλέπετε κι εσείς. Εδώ βρισκόμαστε δίπλα από το αεροδρόμιο. Είναι ένα ποτάμι το οποίο δεν είχε καθαριστεί ποτέ. Μπήκαμε στη διαδικασία. Το κεντρικό ποτάμι της Λίμνης Μακρύ. Έχουμε και τον πρόεδρο εδώ που μπορεί να σας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Το είχαμε επισκεφτεί πριν από 15 μέρες εδώ.
και με τον κύριο Στασινόπουλο, τον πρώην χωρικό αντιπεριφερειάρχη, και με τον κύριο Βουλευκή, τον κύριο Αχτύπη, και με τις υπηρεσίες, και με τον πρόεδρο, ο οποίος είχε την αγωνία για να μην πνιγεί το χωριό. Η παρέμβαση ήταν άμεση, το καθαρίσαμε και άμα μπορέσετε να πάρετε εικόνα, είναι καθαρισμένο μέχρι τη γέφυρα, πρόεδρε, του Σαφιολί, και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Καλή σας μέρα. Σήμερα λοιπόν είχα τη χαρά να επισκεφτώ τα αντιπλημμυρικά που κάνουμε στη γέφυρα του Ξηφίτα μετά από την καταγγελία που έγινε και από τους συμπολίτες μας. Είδατε κι εσείς ότι μπήκαμε με το αυτοκίνητο και φτάσαμε μέχρι τη γέφυρα του Ξηφίτα. Όλο το ποτάμι είναι καθαρό και πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Τώρα βρισκόμαστε σε ένα άλλο σημείο του Αμπελοκήπων που και εκεί είχε τεράστιο πρόβλημα και δεν είχε καθαριστεί ποτέ. Είμαστε πλησίων του αεροδρομίου και φτάνει το ποτάμι αυτό μέχρι τη γέφυρα του Σαφιολί. Και αυτό έχει τελείως καθαριστεί και εδώ θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν υπηρεσίες, την πολιτική προστασία και τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων που αμέσως έσκυψαν στο πρόβλημα όταν τους το δείξαμε, αλλά και τον πρόεδρο της κοινότητας που από την πρώτη στιγμή εδώ παρευρίσκεται, μας έχει δείξει τα σημεία τα οποία ξέρει ότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει πρόβλημα και παρακολουθώντας καθημερινά τους εργολάβους που έκαναν τους καθαρισμούς, έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που και εσείς σήμερα με την κάμερα μπορείτε να δείξετε. Θέλω να ξέρετε ότι είναι άμεση, στο μυαλό μας είναι πρώτο και κύριο τα αντιπλημμυρικά έργα και γι' αυτό το λόγο κάνουμε όπου χρειάζεται τους άκους, αυτούς που χρειάζονται τους άκους απαραίτητους αυτή τη στιγμή προκειμένου να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έχουμε τελειώσει με τους αμπελόκηπους, έχουμε καθαρίσει το καταστάρι και συνεχίζουμε σε συνεργασία με όλους τους προέδρους εκεί που ξέρουν ότι υπάρχει πρόβλημα και με τη δική μας τεχνική υπηρεσία και με την πολιτική μας προστασία, ούτως ώστε να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Πραγματικά θέλω να, από τη μεριά δικιά μου, να ευχαριστήσω όλες τις υπηρεσίες που υπάρχει μια μεγάλη κατανόηση προς το χωριό μου. Το χωριό μου το λέω αυτό γιατί είναι το Γούβατο και πραγματικά κάθε χρόνο παρουσιάζουν και με νέες πλημμύρες κτλ. Και θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά άλλη μια φορά τις υπηρεσίες που μας δείξανε την ιδιαίτερη προσοχή εδώ στους αμπελόκηπους. Οι καθαρισμοί γίνονται, πάμε με μια χαρά και θα δούμε στο μέλλον. Με εντολή της κυρίας Μοθωνιώτσα, την Περιφερειάρχη Ζακύνθου, ήρθαμε σήμερα όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες σε ό,τι έχει να κάνει με τα αντιπλημμυρικά έργα στο νησί, κυρίως οι τεχνικές υπηρεσίες και σε δεύτερο βαθμό η πολιτική προστασία. Και αυτό προέκυψε μετά από κάποιες καταγγελίες που έγιναν στην εφημερίδα σας για τον ελλειπή καθαρισμό σε συγκεκριμένα τμήματα του ποταμού που κατεβαίνει μέχρι τη γέφυρα Ξηφίτα. Από την αυτοψία που έγινε με τις τεχνικές υπηρεσίες και παρουσία του Προέδρου του χωριού, των τεχνικών υπηρεσιών, αλλά και του εργολάβου, τον οποίο τον καλέσαμε εδώ για να δούμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση, διαπιστώθηκε αυτό που είχαν διαπιστώσει ήδη οι τεχνικές υπηρεσίες όταν επέβλεπαν το έργο, ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι κάτοικοι έχουν, και ειδικά οι κάτοικοι των Αμπελοκήπων, είναι ευαίσθητοι, έχουν φόβους ότι μπορεί να ξαναπλημμυρίσει η περιοχή τους, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό που είχε γίνει το 2016 με το πλημμυρισμένο σχεδόν βέβαια όλη τη Ζάκυθο. Από το 2016 και μετά όμως γίνονται συνεχή έργα, γίνονται και συντηρήσεις των ήδη αντιπλημμυρικών έργων, γίνονται καινούργια αντιπλημμυρικά έργα από τις τεχνικές υπηρεσίες και τέτοιο πρόβλημα δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής και νομίζω είναι κάτι το οποίο το έχετε διαπιστώσει και μόνοι σας. Ελπίζω να το κατάλαβαν. Κάποια πράγματα από τα οποία ζητούν είναι εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να γίνουν, γιατί δεν μπορούν να έχουν οι κάτοικοι τις τεχνικές γνώσεις που μπορεί να έχουν οι μηχανικοί των τεχνικών υπηρεσιών. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να, και σαν πολιτική προστασία, αλλά και οι αντιπεριφερειάρχης, σας το δήλωσε πριν από λίγο, φαινόμενα θα έχουμε. Η κλιματική αλλαγή, το γνωρίζετε, θα φέρει δύσκολα φυσικά φαινόμενα όχι μόνο στο νησί μας, σε όλο τον πλανήτη. Αυτό που πρέπει να ξέρουν όχι μόνο οι κάτοικοι των Αμπελοκήπων, αλλά και όλοι της Ζακύνθου, ότι οι υπηρεσίες μας, εκεί είναι στην πρώτη γραμμή η πολιτική προστασία και νομίζω το έχουμε αποδείξει κάθε φορά που προκύπτει πρόβλημα. Είμαστε εκεί, θεραπεύουμε το κάθε πρόβλημα. Πρόβληματα δεν υπάρξουν. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρξουν. Αλλά είμαστε εκεί. Και προλαβαίνουμε το κάθε δύσκολο, το κάθε επικίνδυνο, πρώτα για την ανθρώπινη ζωή και σε δεύτερη φάση για τις περιουσίες των ανθρώπων, την ώρα που μπορούμε και την ώρα που πρέπει.
Περιμένουμε έκτακτα φαινόμενα. Σας πληροφορώ ότι από απόψε και για όσο κρατήσουν η πολιτική προστασία και από πίσω και οι τεχνικές υπηρεσίες, γιατί είναι αυτές οι οποίες μας καθοδηγούν σε πολλά θέματα, είμαστε σε 24 ώρες επιφυλακή. Ο πρόεδρος των Αμπελοκήπων, που είναι και εδώ, το γνωρίζει. Ερχόμαστε σε επαφή με τους πρόεδρους σε όλες τις επικίνδυνες περιοχές. Τους βγάζουμε και αυτούς στον δρόμο, ξέρετε, γιατί δεν είναι δυνατόν να είμαστε σε όλο το νησί. Και καθ' υπόδειξη αυτών των ανθρώπων παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται.